δεν έχει φρουφρού και αρώματα. Θα πάμε κατευθείαν στα σκληρά. Θα αναλύσουμε το φαινόμενο της προμνησίας, δηλαδή αυτό που λέμε déjà vu. Στα γαλλικά σημαίνει το έχω ξαναδεί και αναφέρεται σε γεγονότα που ενώ συμβαίνουν τώρα, θεωρούμε ότι συνέβησαν στο παρελθόν. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Πριν από λίγες μέρες, ακούσαμε από τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου τον εξής διάλογο. Σου έχω πει ότι ήμουν και στην πάντα. Ήμουν και στην πάντα, έπαιζα τύμπανο. Κυρίε και κύριοι, τύμπανο και σάλπικα. Και σάλπικα έπαιζα. Και σάλπικα, μάλιστα, μια φορά την είχα φέρει. Έλα, ρε, εσύ, εντάξει. Δέχομαι. Πολύ καλό. Και οι δύο δημοσιογράφοι είναι απόλυτα σίγουροι ότι για πρώτη φορά αναφέρονται στα συγκεκριμένα γεγονότα. Όμως λόγω του ντεζαβί, οι τηλεθεατές έχουν την εντύπωση ότι τα ίδια είχαν ακούσει και πέρσι. Και στις πρώτες τάξεις γυμνασίου αλλά και στο δημοτικό ήμουνα στην πάντα. Έπαιζε στην πανά. Σάλπιγγα. Σάλπιγγα έπαιζε. Σάλπιγγα. Πολύ καλός. Δέχομαι. Πολύ καλός. Η περίπτωση Παπαδάκη Αναστασοπούλου επιστημονικώς ονομάζεται απλό ντεζαβί και δεν θεωρείται ανησυχητικό φαινόμενο. Τα δύσκολα αρχίζουν όταν κάποιοι συνάνθρωποι μας πρωταγωνιστούν σε πολλαπλά ντεζαβί. Όταν δηλαδή αυτά που λέει κάποιος πιστεύουμε ότι τα έχουμε ξανακούσει όχι μία αλλά πολλές φορές. Εμένα μου έκανε ένα πολύ ωραίο κέρατο. Μου είπε ρε παιδί μου ότι πάει στη Θεσσαλονίκη με τον κολλητό της. Θέλει να πάει με τον κολλητό της Θεσσαλονίκη. Και μένω εγώ και μου αρχίζουν τα τηλέφωνα. Έλαβα ένα τηλέφωνο του Θεσσαλονίκη, δεν είναι με τον κολλητό της. Είναι εδώ, είναι εκεί με τον τάδε. Με έχει χωρίσει Χριστούγεννα και μάλιστα την εβδομάδα ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Με χώρισε ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Στο διάλειμμα ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ήμουν έτσι σε ένα τραπέζι ξύλινο, δεν θυμάμαι. Έτσι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εγώ έτσι. Την έβγαλα όλη με τις πιτζάμες. Την έβγαλα όλη με τις πιτζάμες. Πέρασα μία εβδομάδα με τις πιτζάμες. Ωραίες πιτζάμες όμως. Ωραίο. Με το κολεγιώσιμο εδώ. Από πολιτικής απόψεως δεν συμβαίνουν και σπουδαία πράγματα. Θα λέγαμε μάλιστα ότι επικρατεί μία σχετική ηρεμία. Ακόμη και ο σύντροφος Στέφανος Κασελάκης έχει ψηλό αποσυρθεί, από ό,τι μάλιστα πληροφορηθήκαμε, δεν γερνάει ούτε καφέδες τους δημοσιογράφους. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλή σας ημέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεσαι αγενής και να μην λες ένα καλημέρα και ξαφνικά τώρα επειδή σου είπαν κάποιοι μη δίνεις lifestyle τροφή. Κόπηκε καλημέρα. Κόπηκε καλημέρα. Η lifestyle τροφή δεν είναι καλημέρα στο μαλλιαρό. Αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει. Είτε λες καλημέρα, είτε δεν λες καλημέρα. Καλύτερα να λες καλημέρα και να είσαι και ευγενής. Από το να κατεβαίνεις κάτω και να λες ένα καλημέρα, μη δίνεις στοιχεία. Άλλο αυτό κι άλλο λέω ένα καλημέρα ρε γαμότο. Λες και σου έχει κάνει κακό μαλλιαρός και δεν λες καλημέρα. Αν πεις καλημέρα παιδιά, οκ, μην πας να τους αγκαλιάσεις. Δηλαδή το καλημέρα δεν σε κάνει lifestyle. Το να πεις ένα καλημέρα ανθρώπινο όμως, τι σου στοιχίζει. Η σύγκρουση μεταξύ Λιάγκα και Κασελάκη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αριστερά. Στο εξής, η παρουσία των στελεχών της θα περιορίζεται αυστηρά στις πολιτικές εκπομπές, ρίχνοντας στο πύρτο εξώτερων τα πρωινά lifestyle προγράμματα. Ο κανόνας δεν θα ισχύει μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αριστερά γενικότερα. Έλα τώρα, αυτό που κάνεις είναι απεθανά. Έλα, θα το είχαμε γράψει τόση ώρα. Σύντροφε Παναγιώτη, έχει έρθει το ταξί. Απαγορεύεται, κυρία Δαμιά. Γεια σας. Πού πάμε? Στην Κατερίνα, κυρία. Να καλημερίσω τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε σήμερα μαζί μας, κύριε Λαφαζάνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ο μήνας άλλαξε και τα κανάλια έκαναν τον πρώτο τους απολογισμό. Κάποιες εκπομπές τράβηξαν, κάποιες άλλες έχουν έλλειψη πελατών. Είναι δηλαδή σαν να έχεις ανοίξει ένα μαγαζί με πρώτα ονόματα και ήδη από τα εγγένεια να μην μπορείς να γεμίσεις τα τραπέζια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα της μουσικής εκπομπής της ΕΡΤ 1, Νύχτα Στάσου, που αγαπά το λαϊκό τραγούδι. Καλησπέρα και από μένα. Η παρέα της εκπομπής μας, δηλαδή η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Κώστας Μπαλαχούτης, η Μελίνα Ζλανίδου και εγώ, θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε γνωστές κάποιες ιστορίες για το λαϊκό τραγούδι, προκειμένου να σας κάνουμε φίλους της εκπομπής μας και να είστε κάθε Σάββατο μαζί μας. Απόψε λοιπόν θα σας ταξιδέψουμε στη δεκαετία του 40 μέσα από ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα τραγούδια της εποχής εκείνης.
Μία από τις εκπομπές που κυνηγούν τον πελάτη με το τουφέκι είναι το φαντασμαγορικό Fame Story. Το γεγονός υποχρεώνει τον παραγωγό Νίκο Κοκλώνη να μην ασχολείται μόνο με τα ντεκολτέ του, αλλά και με την εκπομπή. Επειδή δεν μπορεί να αλλάξει παρουσιαστή, αποφάσισε να προσθέσει ένα μέλος στην κριτική επιτροπή. Σε κάτι τέτοια, ο Κοκλώνης είναι γάτα. Ελένη Φουρέιρα με την γάτα του! Ελένη, η γάτα είναι αγριόγατα ή γατούλα σαλονιού? Αναλόγως. Από τι θα εξαρτηθεί? Άμα είσαι πολύ γλυκός, είναι γλυκιά γατούλα. Άμα δεν είσαι, γίνεται αγριόγατα. Πέρα από τη γάτα που πήρε θέση στην κριτική επιτροπή του Fame Story, εκπρόσωποι του Ζωικού Βασιλείου θα παρακολουθούν και τα ειδικά μαθήματα που παραδίδει ο καθηγητής Dr. Φίπστερ. Ο στόχος είναι ένας. Εφόσον οι μαθητές δεν μπορούν να τραγουδήσουν, τουλάχιστον ας κακαρίζουν. Να ξανασυστηθούμε όλοι μαζί από ό,τι φαίνεται. Είναι μια καλή αφορμή. Εγώ είμαι ο Φίλιππος. Παιδιά μου. Γεια σου. Και μαζί εδώ θα κάνουμε τα social τα media. Και επίσης, κάτι άλλο, μου αρέσουν οι ειλικρινείς και οι διαφανείς σχέσεις. Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι ήταν αυτοί οι 9 που θεωρήσαν ότι πρέπει να φύγω από το... Κολώνετε να πείτε, ρε. Κανένας δεν λέει. Ποιοι ήταν αυτοί οι 9 που είπαν ότι θέλουμε να φύγει ο Φίλιππος και να μου δώσουν και το λόγο. Όποιος θέλει μπορεί να αποχωρήσει. Όποιος δεν αποχωρήσει θα μείνει εδώ και θα έχουμε μια ειλικρινή σχέση. Εδώ βλέπω 9 κότες. Πού είμαστε, στο Fame Story σε κοτέτσι. Οι κριτές του My Style Rocks έχουν και αυτοί τις απαιτήσεις τους. Θέλουν οι διαγωνιζόμενες να δοκιμάζουν πρωτόγνωρους συνδυασμούς χρωμάτων και υφασμάτων, να παρουσιάζουν στο κοινό σύνολα που θα εντυπωσιάζουν με την πρωτοτυπία τους. Μοναδικές δημιουργίες και όλοι να λένε «Μα πού πάνε και τα βρίσκουν». Γεια σας. Is this thing on? Είσαστε ίδιες στην καρδιά, στην ψυχή, στις συνήθειες. Είσαστε ίδιες. Μερικές εκπομπές έχουν λάθος τίτλο. Όπως μόλις είδαμε, το My Style Rocks θα έπρεπε να λέγεται Hair Style Rocks. Λάθος είναι επίσης ο τίτλος του σίριαλ «Κάνε ό,τι κοιμάσαι». Αν στην ΕΡΤ ήταν ειλικρινείς, θα έπρεπε να ξαναβαφτίσουν τη σειρά και να την πούν «Κάνε ό,τι φιλιέσαι». Φίλα με, φευλάκα. Μετά τα προκαταρκτικά, περνάμε στο ζουμί, δηλαδή στο θέμα του σεξ. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και κάποια που καλό θα ήταν να τα κρατάμε για τον εαυτό μας. Ο αγαπημένος μας ηθοποιός στο Survivor, Γιώργος Κοψιδάς, δεν ανήκει στους δεύτερους γιατί είναι άνθρωπος ειλικρινής. Του αρέσει να εξομολογείται και μάλιστα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Εντάξει, έχω κάνει πολύ σεξ και καλό σεξ, δεν είναι σημαντικό. Η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Όταν τη βλέπω δηλαδή να είναι. Να σπαρταράσει το ψάρι, να είναι σε έκσταση, να έχει. Αυτό εμένα με τρελαίνει. Οπότε, ναι, μια γυναίκα μαζί μου θα περάσει πολύ καλά. Θέλω τη γυναίκα να βλέπω, να τελειώνει και να σπαρταράει και να έχει ειδονή και. Να έχει σπασμούς. Θεωρώ ότι είμαι πολύ καλός παίχτης. Και εκτός δωματίου και εντός δωματίου και σαλονιού και μπαλκονιού και γενικά οπουδήποτε. Έχω παίξει πολύ εκτός έδρας τώρα που το σκέφτομαι. Μη με τρελαίνεις. Και, για πες μου. Και στη φύση κιόλας είναι πολύ ωραία. Έχεις κάνει μαραθώνιο σεξ? Μαραθώνιο λέγοντας. Δηλαδή ρε παιδί μου να πεις πα, Παναγία μου, 4 ώρες είμαστε εδώ μέσα. Αυτό τώρα μαραθώνιος είναι. Εξαρτάται. Αυτό είναι το νορμάλ. Θέλω να μου πεις, επειδή έχεις μεγάλη μύτη, αν ισχύουν οι φήμες. Πάμε να βοηθήσουμε λίγο τις στατιστικές υπηρεσίες. Η προσωπική εμπειρία ισχύουν. Τώρα δεν έχω ακούσει παράπονα τέλος πάντων. Okay. Μόνο καλό λόγιο έχω ακούσει. Θεωρώ ότι όλο αυτό συνέβη επειδή δεν θύλασα πολύ.
Μην με τρελαίνεις. Επειδή πέτρασε το γάλα της μάνας μου, έτσι μου έχει πει τουλάχιστον, και θύλασα 1-2 μήνες. Είναι να μην γίνει αρχή. Βγαίνει κάποιος για να μιλήσει σχετικά με τις επιδόσεις του στο σεξ, αμέσως τον αντιγράφουν δεκάδες άλλοι που δεν αφήνουν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Κάποιοι από αυτούς μιλούν με υπονοούμενα. Είναι κατά τους 12 πόντους. Εδώ. Σου πέσε, Γιάννη. Ποιο? Δεν υπάρχει σωτηρία καμία. Εντάξει, το σήκωσα. Μπράβο, Γιαννάκο. Οι ατέριαστοι, ως όριμοι παρουσιαστές, είναι συγκρατημένοι στις μετρήσεις που τους αφορούν. Στο Ρουκ Ζουκ, που συμμετέχουν νεότεροι, πιο ορεξάτοι, η σεξουαλικότητα έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Πάρα πολύ ωραίο δεν γίνεται, ρε παιδιά. Κοιτάξτε πόσο μεγαλώνει. Δεν έχεις δει πιο μεγάλο. Να σταϊσιώσω κιόλας, μην έχει κλείσει. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Στέκεται κιόλας, άραγε. Έτσι σας αρέσει. Ναι. Με πολιτική αναφορά ξεκινήσαμε, με πολιτική και θα τελειώσουμε. Ένα από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα της επικαιρότητας είναι αναμφίβολα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Μέχρι στιγμής άλλοι μιλούσαν για εκείνον. Τώρα θα τοποθετηθεί αυτοπροσώπος για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως πάντα, κρεμόμαστε από τα χείλη του. Ήρθε η στιγμή να υποδεχθούμε στο στούντιο του Contra Channel τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο στην πρώτη του συνέντευξη. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ χτίστηκε ως μια πλατή συμμαχία. Όταν βάζεις τον κύριο Πολάκη ως συντονιστό για την Ανατολική, δεν νομίζω επιφεύγω. Δεν το λέω, απλώς το θέλω. Και το τελευταίο τρεις εβδομάδες και η συγκεκριμένα συμφέρον χωρίς η διαμεσολάβηση των οργάνων, ναι. Και δεν είναι καν συζητήσανε και η χρονικότητα. Στην πρώτη. Και τώρα φτάνουμε σε Λάρα. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήρθατε. Να είστε καλά. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. もういっぱいで世話しない邪魔をしないで Do that